Τρίτο και τελευταίο μέρος Πελοποννήσης, σήμερα η Πελοπόννησος. Όπως είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο Χρήστος Κορδώσης. Καλησπέρα πρόεδρε. Καλησπέρα και σας, ευχαριστώ που ήσουν εδώ, που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Για να συζητήσουμε αυτά που είχαμε ζητήσει να έρθετε την προηγούμενη Τρίτη, όταν έγινε, την προηγούμενη Πέμπτη, συγγνώμη, όταν έγινε και την Τρίτη, όταν έγινε ο σχολιασμός για τα χρήσματα και όλα αυτά που ακούστηκαν με το έχει χρήσμα τελικά ο κύριος Καλλύρης, δεν έχει χρήσμα ο κύριος Καλλύρης, αλλά εγώ θα ξεκινήσω από το να δούμε αν έχω σωστή πληροφόρηση και έχει να κάνει με το αν την Παρασκευή πρόκειται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει σχεδόν πλήρη τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Υπάρχει αυτή η πληροφόρηση από νωρίς το μεσημέρι. Δεν ξέρω κατά πόσον την έχετε εσείς. Ναι, κοιτάξτε, όπως έχετε παρατηρήσει τις προηγούμενες ημέρες, γίνανε ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων βουλευτών οι οποίοι κατήχαν θέσεις στο οργανωτικό σχήμα του κόμματος. Ακολούθησαν οι αντικαταστάσεις αυτών στις θέσεις τους με κάποια καινούργια ονόματα. Η ανανέωση, όπως είδατε, κυμάνθηκε από 65 έως 72% σε καινούργια πρόσωπα και σε νέα πρόσωπα. Και ο μέσος όρος ηλικίας με αυτά τα πρόσωπα είναι στα 42 έτη. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν πολύ πιο υψηλότερο. Σαφέστατα και θα ακολουθήσει ανακοίνωση ονομάτων σε όλη την επικράτεια, σε νομούς και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων που εισέρχονται στον πολιτικό βίο. Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω ότι θα είναι την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ακριβή τοποθέτηση ποια ημέρα θα είναι. Σίγουρα όμως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις ονομάτων. Δεν είναι όμως αθέμητος ανταγωνισμός για τους πολιτευτές ή για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι από την λίστα την επιστημονική που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι επί χρόνια έχουν βοηθήσει την παράταξη και έχουν σταθεί δίπλα στον εκάστοτε πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι για την Παρασκευή ή άντε για την άλλη Παρασκευή, εντάξει, αλλά άμα είναι μετά από ένα ή από δύο μήνες ή αν σκάσουν ξαφνικά εκλογές 26 Μάη, αυτοί υστερούν προφανώς έναντι των υποψηφίων από την λίστα επιστημόνων που είχε συντάξει το κόμμα. Ναι, κοιτάξτε να σας δω. Αθέμητο ανταγωνισμό δεν μπορώ να τον ονομάσω. Σας πληροφορώ όμως... Πολιτικό ανταγωνισμό, έτσι. Πολιτικό ανταγωνισμό, σαφέστατα, για πολιτική μιλάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί όπως καλά γνωρίζετε, όλοι οι άνθρωποι που παλεύουν για μια θέση στο ψηφοδέλτιο σε όποιο νομό, είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό σε επαφή με την κοινωνία για την τυχόν ανακοίνωσή τους σε ένα από τις θέσεις του ψηφοδελτίου. Ναι, αλλιώς όμως να το ξέρω και αλλιώς να υποθέτω. Κοιτάξτε, λίγο πολύ τα ονόματα όσο περνάει ο καιρός συνοψίζονται, είναι γνωστό και όλοι έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με την υποψηφιότητά τους όταν αυτή ανέρθει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα τοπικά θέματα εδώ στην Κόρινθο. Βλέπουμε δύο μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας ο Βασίλης Ονανόπουλος παραλίγο να γίνει δήμαρχος και στο ψηφοδέλτιο του οποίου μέχρι πριν από λίγο καιρό ήσασταν και εσείς πριν δηλώσετε ανεξαρτητοποίηση. Και από την άλλη πλευρά ο νυν αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, ο Πελοπίδας ο Καλλύρης, να είναι και αυτός μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βλέπουμε... θα το δούμε και σε βίντεο, αλλά πριν το δούμε, σας το βάζω σαν ερώτημα. Πρώτον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν θα δοθούν στηρίξεις και στις μεγάλες πόλεις στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, διότι θα πρέπει ο κόσμος, οι μικρές κοινωνίες να αποφασίσουν μόνες τους και να αποφασίσουν τους αξιότερους. Έτσι ακριβώς το έχει πει. Εδώ όμως είδαμε από τη μια πλευρά του κύριου Μαϊμαράκη, εντάξει, είναι προσωπικός φίλος του κύριου Καλλύρη, αλλά στην ουσία να προαναγγέλει ότι θέλει και σταυρό σαν ευρωβουλευτής, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτος στη λίστα των ευρωβουλευτών στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, και τον Άδωνη το Γεωργιάδη με έναν επιτακτικό τόνο στη φωνή, θα τον ακούσουμε τώρα, να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει Πελοπίδα Καλλύρη. Και από την άλλη πλευρά, εσείς σαν πρόεδρος της ΝΟΔΕ, αιρετός, να προσπαθείτε να συνθέσετε γενικά τις αντίρροπες
εσωκομματικές διαδικασίες από αυτή την υποψηφιότητα του κυρίου Καλλίρη από τη μια και του κυρίου Νανόπουλου από την άλλη, και μάλιστα έχετε και ένα ρόλο που εγώ θα έλεγα είναι και λίγο ασυμβίβαστος, διότι σχεδόν από τους πρώτους ανακοινωθήκατε στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλλίρη. Όλα αυτά θα μπορέσετε να τα συνδέσετε, να τα συνθέσετε, κύριε Κορδώση, και να μπορείτε να είστε και σε προσωπικό επίπεδο στον αγώνα που θα ξανακάνετε για υποψήφιος με τον κύριο Καλλίρη στη Σταυροδοσία και λειτουργώντας σαν πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Ναι, ωραία. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα, γιατί τα έχουμε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν πάλι, αλλά θα τα ξεκαθαρίσουμε για ακόμα μία φορά και νομίζω ότι θα είναι αρκετά για να είναι και η τελευταία, γιατί είναι όλα ξεκάθαρα πλέον όσο περνάει ο καιρός. Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο, το οποίο προκλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που με πήρατε ένα τηλέφωνο για κάποιες καταγγελίες και κάποιο ζήτημα ενός κυρίου Μέλου, τον οποίο ούτε καν γνωρίζω. Ανήκει το ΠΠΡΕΣ, μου είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, ναι, αν και έγινε ένα μπέρδεμα στην αρχή, που ζητούσε ντε και καλά την παραίτησή μου. Θα λοιπόν φτάσουμε, στην έχω πιο κάτω. Αν θέλετε, ωραία, μου λέτε τα πρώτα. Όχι, όχι. Θα σας πω αυτά που είπαμε, λοιπόν, αφού το έχετε για πιο μετά. Κοιτάξτε να δείτε. Το χρονικό, λοιπόν, αυτής της ιστορίας της στήριξης είναι εντελώς ξεκάθαρος. Μου ζητήθηκε, όντως εγώ ήμουν στην Συμμαχία Πολιτών. Όταν, λοιπόν, μου ζητήθηκε ξεκάθαρα, πριν μου ζητηθεί μάλλον ξεκάθαρα να γίνει νομαρχιακή συνέλευση που αφορά το Δήμο Κορινθίων και να έρθει μέσα από την νομαρχιακή συνέλευση η εισήγηση, μιλάμε για εισηγήσεις στο κόμμα, ήρθε η διαδικασία αυτή στην νομαρχιακή από τον κύριο Αυγενάκη, τον γραμματέα του κόμματος. Έδωσε εντολή να γίνει αυτή η διαδικασία, καθόλου νόμιμη. Έγινε η διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία ομόφωνα αναδείξαμε ότι ό,τι προτείνει το κόμμα και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ήταν ξεκάθαρο. Έγινε και μία άλλη διαδικασία μιας ψηφοφορίας προτίμησης και ήταν σαφέστατο η διαφορά του ονόματος του κυρίου Καλλίρη με περισσότερες προτιμήσεις από τον κύριο Νανόπουλο. Ξεκάθαρο. Ναι, βάλτε μια άλλη τελεία. Όμως, πρώτον, σας απαντάω. Δεν έχει γίνει σε άλλους δήμους ή σχεδόν σε ελάχιστους. Μισό λεπτάκι. Έγινε μόνο εδώ, ναι, ναι, ένα, και αυτό αφήνει ερωτηματικά, γιατί έγινε μόνο εδώ, ένα. Δεύτερον, ο κύριος Αυγενάκης δεν συνεννοείται με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης στην Καλαμάτα πριν από ένα μήνα, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, μάλλον για να παίξουμε το, θέλετε να το παίξουμε το βίντεο, έλεγα να το παίξουμε μετά. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και λέει, δεν δίνουμε στηρίξεις, ούτε καν χρήσματα, δεν δίνουμε στηρίξεις. Πώς αποφάσισε ένα η Νέα Δημοκρατία να το κάνει μόνο στην Κόρινθο? Αν έχετε κάποια εξήγηση, μπορεί να μου πείτε, έτσι το έθετε το Αυγενάκη. Και αυτή είναι μια απάντηση. Ωραία. Και δεύτερον, η όλη διαδικασία καταγγέλθηκε από τον κύριο Νανόπουλο και κάποιους άλλους ότι... Πού καταγγέλθηκε? Μισό λεπτάκι. Δημόσια το είπαν. Okay. Δεν είπα εγώ τώρα. Προφανώς θα πήγανε και στο κόμμα. Είπανε ότι αυτοί που ήρθαν από τους 120-130 δεν είχαν σχέση περισσότερο με την Κόρινθο. Άρα λοιπόν ήρθε το μέλος της Δημητό Ξυλοκάστρου, παράδειγμα, και πήρε θέση για τον υποψήφιο στην Κόρινθο. Ωραία. Αυτό είπανε. Ωραία. Άρα, λοιπόν, διασαφηνίστε και αυτά τα δύο. Θα τα διασαφηνίσω όλα, αν με αφήσετε. Λοιπόν, ξεκάθαρα ξεκινάμε από το βίντεο του Μητσοτάκη, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος όντως είπε ότι τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους και τις κοινότητες, δεν θα ασχοληθεί τα χρήσματα. Αυτό δείξατε και παραλήφθη το δεύτερο κομμάτι, όπου αναφέρει, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, και λέει στις πρωτεύουσες των νομών και εκεί σύστησε υπομονή. Είναι το συμπλήρωμα. Συρκνάμε μετά λοιπόν και πάμε στη διαδικασία. Πριν τη διαδικασία της νομαρχιακής συνέλευσης λοιπόν, την οποία κατήγγειλε ο κύριος Νανόπουλος ως παράνομη και κατήγγειλε εμένα ότι αν δεν ανακαλέσω θα με κατανομάσει ως κοινό ψεύτη, εγώ έλαβα τη πλήρη στήριξη από το κόμμα. Τη πλήρη στήριξη από το κόμμα, όταν το κόμμα κάλεσε τους δύο υποψηφίους, τον κύριο Καλλίρη και τον κύριο Νανόπουλο, παρουσία του κύριου Αυγενάκη, του κυρίου Χρήστου Δήμα, του βουλευτή μας, του κυρίου Κακλαμάνη, του κυρίου Πέτσα ιδιαιτέρου. Ποια ήταν η πρόταση? Η πρόταση λοιπόν ήταν να γίνει μία δημοσκόπηση και εκεί όποιος προηγηθεί της δημοσκόπησης, ο άλλος θα τον στηρίξει. Ήταν ξεκάθαρο. Ο κύριος Καλλίρης την αποδέχτηκε, ο κύριος Νανόπουλος δεν την αποδέχτηκε μετά από τρεις ημέρες, όπου έστειλε ένα email. Όπου αυτό λοιπόν ήταν και έλεγε ότι δεν επιθυμεί τη στήριξη του κόμματος. Ξεκάθαρα. Εγώ έλαβα την πλήρη στήριξη του κόμματος, ρωτήστε και τον βουλευτή μας,
σε όλη τη διαδικασία που έγινε. Μάλιστα. Όταν λοιπόν βγαίνει ο καθένας, οποιοδήποτε, να καταγγείλει μια διαδικασία νομαρχιακής συνέλευσης, το κόμμα, η οργάνωση έχει συγκεκριμένους τρόπους. Την καταγγέλει επίσημα με όνομα και επίθετο στο κόμμα και το κόμμα κάνει τα δέοντα. Ξέρετε, υπάρχει και μια επιτροπή διοντολογίας. Αυτό δεν έγινε. Το να βγει οποιοδήποτε στην τηλεόραση. Ο άνθρωπος δεν τη θέλει, λέτε. Το να βγει οποιοδήποτε. Είπατε ότι δεν την ήθελε. Μπαίνουμε σε άλλες λεπτομέρειες. Επομένως, ως τι γίνεται η καταγγελία ότι είναι παράνομη, τελείωσε αυτό. Με τον αριθμό. Ότι δεν είχατε πλειοψηφία και μάλιστα από μέλη. Ρωτήθηκαν λοιπόν όλοι οι σύνεδροι, όλοι οι συμμετέχοντες στην Ομαρχιακή, αν έχουμε την νόμιμη απαρτία για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ουδής έφερε αντίρρηση. Okay, στο τέλος, όταν ανακοινώθηκε τι θα σταλθεί σαν εισήγηση στο κόμμα, ουδής έφερε αντίρρηση. Γιατί λοιπόν εκ των υστέρων λέμε παράνομη κλπ. Ωραία. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Πριν από όταν έγιναν οι διαγραφές, ο κύριος Πετρίτσης βγήκε εδώ, ευθασός, και σας κατήγγειλε ότι βγάλατε ένα κείμενο όλες οι νόδες, οι πέντε νόδες, στο οποίο διαγράφατε τα μέλη αυτά, διότι ήταν αντικομματικά ή αντιπαραταξιακά, και μάλιστα είχατε βάλει μια λέξη που τους πείραξε, ότι είχαν και ίδιο όφελος. Και μάλιστα αυτό κατήγγειλε ο κύριος Πετρίτσης και λέει ποιο ήταν το ίδιο όφελος. Δηλαδή, αν έχει κάτι και ξέρουν κάτι εσείς και οι υπόλοιποι τέσσερι τον ΟΔΕ, καλό είναι πριν το πείτε να το κατονομάσετε. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε εσάς που συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλλιέρη, να μην σας πειράζει γιατί ο Καλλιέρης δεν εγκαταλείπει την θέση του σαν αντιπεριφερειάρχης στο πλευρό του κυρίου Τατούλη και βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, ο Καλλιέρης παραμένει δίπλα στον Τατούλη, δεν εγκαταλείπει την καρέκλα του, εκτός αν έχετε αντίθετη άποψη να την πείτε. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, ο κύριος Πετρίτσης, δεν σας μιλάω ο κύριος Παπαφωτίου, εντάξει, αλλά ο κύριος Πετρίτσης, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη. Και ο κύριος Παπαφωτίου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Λοιπόν, να διαγράφονται. Αυτό δεν είναι à la carte όπως μας βολεύει. Λοιπόν, ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Όντως βγήκε μία κοινή ανακοίνωση από τις πέντε νόδες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία ήταν σε πλήρη συνεννόηση με τον γραμματέα του κόμματος. Ξέρετε, εμείς οι πέντε νομαρχιακές δεν λειτουργούμε αυθαίρετα. Υπήρξε λοιπόν μία σύσταση από το κόμμα, συστήθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας, το μεγαλύτερο όργανο στο κόμμα για να κρίνει συμπεριφορές και τους διέγραψε. Εμείς λοιπόν εκτελέσαμε. Ακούστε. Το ιδίο όφελος ποιος το βάζει. Ακούστε με. Το κόμμα βέβαια. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν ξεκάθαρα εκτελέσαμε την εντολή που μας έστειλε το κόμμα. Άρα σας έστειλε το κείμενο το κόμμα. Φυσικότατα, όλοι μαζί το βγάζουμε. Συλλογικά, όταν υπάρχει ένας κομματικός οργανισμός, υπάρχει μισό λεπτό. Άλλο να σας το έστειλε το κόμμα το κείμενο και άλλο να το φτιάξετε η νόδε. Η Επιτροπή Διοντολογίας, λοιπόν, για τους λόγους που έγραφε το κείμενο, σε συνεργασία με τον κύριο Αυγενάκη, σύστησαν όλη αυτή την επιστολή. Την οποία εμάς την απόστειλαν και όντως εμείς συνηγορήσαμε. Είναι απλό το θέμα. Δεν είναι προσωπικό, ασκείται πολιτική. Όσον αφορά τώρα το συμμαχητή μου, τον κύριο Πετρίτση και τον κύριο Παπαφωτίου και όλους τους συμμαχητές. Είναι προσωρινές οι διαγραφές, έτσι ονομάστηκε. Όπως ξέρετε πολύ καλά στην πολιτική, τη στιγμή που το κόμμα έχει αποφασίσει και στηρίζει τον κύριο Νίκα, οφείλει να συνταχθεί ο καθής. Δηλαδή, σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία μετά. Μην παίζουμε τις λεπτομέρειες. Υπάρχει προσωρινή η διαγραφή, τι θα πει. Βεβαίως, ο κύριος Πισημίσης έθεσε τον εαυτό του. Παίρνουμε ποινή με αναστολή αυτό, εννοείται. Έθεσε τον εαυτό του εκτός κόμματος προσωρινά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι αποφάσεις πολιτικές και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την παρουσία του οποιοδήποτε στο κόμμα μέχρι σήμερα. Ωραία. Και ούτε ότι θα αλλάξει κάποια πεποίθηση κάποιου. Πάμε στο θέμα Καλλιέρη. Στο πλευρό Τατούλη. Παραμονή στη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Αυτό με ρωτήσατε. Εγώ σας ρωτάω. Όχι, δεν σας ρώτησα αυτό. Αυτό σας ρώτησα. Όχι, μην το πάτε. Πείτε μου. Σας ρώτησα πώς το κόμμα, ο κύριος Αυγενάκης, εσείς, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, βλέπει από τη μια μεριά τον Καλλιέρη να φιγουράρει δίπλα στον Τατούλη μέχρι τις εκλογές. Τι εννοείται φιγουράρει. Φιγουράρει, βοηθάει, είναι αντιπεριφερειάρχης του. Και ο κύριος Παπαφωτίου τι, λοιπόν, στο να εκτελεστεί το έργο που έχει την ευθύνη, το οποίο απέναντι στους πολίτες, το οποίο αναιρεί ο κύριος Νίκας. Δηλαδή, από τη μια μεριά, ακούστε,
Ολοκληρώστε. Ναι, σας λέω, από τη μια μεριά λοιπόν ο κύριος Πετρίτσης διαγράφεται γιατί δεν συντάσσεται με τη γραμμή του κόμματος, ενώ ο κύριος Καλλύρης που παραμένει στη θέση του και μάλιστα είναι και υποψήφιος δήμαρχος, γιατί ο κόσμος που μας βλέπει, βεβαίως, κύριε Κορδώση, δεν είναι κουτός. Όχι, βέβαια. Ο κύριος Καλλύρης παραμένει για να έχει τη γραφειάρα του, να έχει τα τηλεφωνά του, να έχει όλη τη διαδικασία και όχι για να ολοκληρώσει το έργο του μαζί με τον κύριο Τατούλη, γιατί αυτό είναι πλήρως αντίθετο είναι με τη διαγραφή Πετρίτση. Ναι, προσωπικά, πείτε μου τη δική σας. Θα σας πω τη δική μου. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε έναν υποψήφιο για οποιαδήποτε θέση που έχει παραιτηθεί εκ της θέσεως που έχει. Ο κύριος Πνευματικός παραιτήθηκε εκ της θέσεως. Ο κύριος Μπουντρούκας. Ακούστε εδώ να δείτε. Ο κύριος Μπουντρούκας. Παραιτήθηκε. Από ποια θέση? Από τη θέση του πρόεδρου του Μιλητηρίου που δεν παραιτήθηκε ο κύριος Γνανόπουλος. Ωραία. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε λοιπόν. Αυτό, γιατί αν συνθέσουμε την άποψη αυτή λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους που είτε ο μεν μπορεί να κάτσει, είναι κάλλιστα νόμιμο. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, ζήτησε η ΚΕΔΕ. Θα μου πείτε και την προσωπική σας άποψη. Είναι καθόλου ανώμενο και καλά κάνουν. Όχι. Γιατί έχει να εκτελεστεί ένα έργο, έχει να ολοκληρωθεί ένα έργο της θητείας απέναντι στους πολίτες. Ναι. Ακούστε, απέναντι στους πολίτες έχει να λογοδοτήσει και πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια που κάνει. Μαζί με τον κύριο Τατούλη, αυτό λέτε. Μαζί με τον κύριο Τατούλη. Γιατί είναι κακό, είναι. Το έργο είναι. Το έργο. Να ολοκληρώσει. Μα ο κύριος Νίκας. Ο κύριος Νίκας λέει ότι δεν έχει κάνει έργο σε κομβικά σημεία και αναφέρεται. Έχει αναφερθεί συγκεκριμένα. Δεν είναι, νομίζω, σε αυτή την εκπομπή να τα πούμε. Σε κάποια άλλη μπορούμε να τα συζητήσουμε και αυτά. Μπορείτε να τον καλέσετε εδώ αν θέλετε. Τον έχω, τον είχα. Και αν με αυτό το μέτρο που λέτε εσείς. Θέλω να μου πείτε γιατί δεν παραιτείται και ο κύριος Πνευματικός εκ θέσεως. Θέλετε να σας πω την άποψη ξεκάθαρα. Ποια αλλά θέση? Κάνει και του Δημάρχου. Του είναι ενεργεία Δημάρχου. Διεκδικεί. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Ο κύριος Πνευματικός. Βεβαίως. Είναι εκλεγμένος, δεν είναι διορισμένος. Από πού είναι διορισμένος ο κύριος Καλλύρης? Από τον Καλλικράτη. Διορισμένη θέση. Συγγνώμη. Του. Δεν πήγε στη Σταυροδοσία. Δεν πήγε, αλλά ήταν αρχηγός σε. Σημασία έχει αυτό. Πώς δεν έχει σημασία. Αν όταν μην λέτε τώρα τον άλλον που έχει πάρει Σταυροδοσία, που έχει εκλεγεί δήμαρχος, να παραιτηθεί με τον διορισμένο αντιπεριφερειακό. Τότε θέλετε εγώ, να μου πείτε. Εγώ, μισό λεπτάκι. Ναι. Θέλετε να μου πείτε εσείς ότι ο κύριος Χιβηδόπουλος, η κυρία, πώς τη λέμε, κάτω από τη Ελένη, από την Καλαμάτα η Αλιφέρη, και ο κύριος Καλλύρης δεν παρετούνται για να τελειώσουν το έργο που έχουν αναλάβει με τον κύριο Τατούλη. Δεν σας είπα μόνο αυτό. Αυτό μου είπατε. Όχι μόνο αυτό. Όταν είναι η κυρία Αλιφέρη δεν έχει. Μισό λεπτάκι. Ναι, ότι δεν μπορεί να τους βγάλει είναι με τον νόμο. Είναι συνταγματικό δικαίωμα και νόμιμο. Εντάξει. Μην πάμε να εκμεριστούμε. Μην πάμε με. Και ηθικών. Το ηθικών. Ακούστε κύριε. Βουλγαράκι. Κύριε Κάπο, για να μην παίξουμε με τις λέξεις το ηθικών. Το ηθικών έχει καταντήσει να το συζητάμε κατά το δοκούν. Όπως και ο κύριος Νανόπουλος είπε, δεν είναι έντιμο να κρατάνε τη θέση ανεξαρτητοποιημένη συμβούλη. Πάμε να εκμεύσουμε κατά το δοκούν το Σύνταγμα. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Ωραία. Αυτό δεν θα το κάνουμε και καλό είναι να μην το συζητάμε. Πάμε, μιας και το θίξατε εσείς. Έτσι. Προχωράμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του κύριου Καλλύρη. Σαφέστατα έως τέλος. Έχει πάμε υποχρέωση να το κάνει. Δικαίωμά σας, οι αποψίες κρίνεστε από το λαό και μάλιστα θα σας, έχετε και σταυροδοσία κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Με τη δύναμη της σταυροδοσίας μιλάω, κύριε Κάπο. Βεβαίως, αλλά αυτό ακριβώς είναι και το επόμενο ερώτημα. Άρα η δύναμη της σταυροδοσίας στον κύριο Χρήστο Κορδώση δεν έχει καμία σχέση με τη Συμμαχία Πολιτών. Η πορεία ευθύνης του Πνευματικού, παράδειγμα σαν παράταξη, δεν έχει καμία ευθύνη με τον κύριο Σταυρέλη ή με τον κύριο Μουρούτσο. Τι εννοώ? Όλοι αυτοί, εννοώ δηλαδή ότι ο κάθε ένας από εσάς, όπως είδαμε την κυρία Παπακώστα ή ποιον άλλον την κυρία Κουντουρά στη Βουλή να λέει ότι ξέρετε κάτι, η έδρα νίκη στο βουλευτή διότι ο κόσμος ψήφισε το βουλευτή, δηλαδή το βουλευτή ψηφίζει ή την παράταξη. Ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει κύριε Κορδώση ή εσείς και την παράταξη. Πιστεύετε, ποιον ψηφίζει? Την παράταξη πάρα πολλά. Η παράταξη κρίνεται κύριε Κορδώση. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Η παράταξη έχει τις θέσεις κύριε Κορδώση. Το κόμμα έχει τις θέσεις που κρίνει ο πολίτης. Αυτή είναι η άποψη προσωπική μου. Πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εάν έχει λοιπόν, ξεκινώντας από το δικό σας, εάν έχει την παράταξη λοιπόν, η παράταξη την ευθύνη απέναντι στους πολίτες και όχι δημοτική σύμβουλη, τότε είναι ευθύνη του κύριου Νανόπουλου για το γεγονός ότι αποσκύρτησε ο μισός συνδυασμός και πιο πάνω.
Άρα, η ευθύνη του ιδίου του κύριου Νανόπουλου, γιατί παραιτήθηκαν. Γιατί καταγγέλλεται ότι δεν εφάρμοσε αυτό που είπε σαν Συμμαχία Όχι, Πολιτών. Με τα δικά σας δεδομένα που λέτε αυτή τη στιγμή. Μα τι θέλετε να μου πείτε για τον κύριο Πανταζή τώρα? Θέλετε να σας βάλω τον κύριο Πανταζή που τον είχα συνέντευξη πριν από ένα χρόνο και έλεγε εγώ κατεβαίνω μόνος μου για υποψήφιος δήμαρχος και τώρα τον ανήγγειλε ο κύριος Καλλιρίς. Αυτούς τους ανθρώπους θα συζητάμε, κύριε. Αφήστε με να σας το ολοκληρώσω, δεν με αφήνετε. Όση ώρα θέλετε. Τρία λεπτά θέλετε. Ο αρχηγός παράταξης εκλέγεται και αναγνωρίζεται μέσω των δημοτικών συμβούλων. Ξεκινήσαμε πολύ αργά στη Συμμαχία Πολιτών και ο κύριος Νανόπουλος έγινε περισσότερο αναγνωρίσιμος μέσα από τους υποψηφίους. Ο κάθε λοιπόν δημοτικός σύμβουλος αναδεικνύει την κάθε παράταξη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και μάλιστα τώρα με τον Κλισθένη, με την απλή αναλογική, ξέρετε, είναι πολύ πιο δυνατότερη η δημοτική σύμβουλη ακόμα και από τον υποψήφιο δήμαρχο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ θα ολοκληρώσω, έτσι απλώς αυτό το ανέφερα. Όχι, αυτό το θέμα έχω αντίλογο. Θα σας ολοκληρώσω με το εξής. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Τι συζητάμε τώρα? Το πώς συμφέρει τον καθένα να κινηθεί την κάθε φορά για να εκλεγεί? Δεν παλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Μπορεί να αναξαρτητοποιηθεί χωρίς να παραδώσει την έδρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Εγώ που είπατε ότι είμαι εκλεγμένος, αιρετός στην Ομαρχιακή, είχαμε κάποιον κύριο εδώ, οποιονσδήποτε, και ζήταγε την παρέτησή μου. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά να συζητάμε. Μπορείτε να μου πείτε πόσους σταυρούς πήρατε? Πόσα ψηφοδέλτια πήρε ο Χρήστος Κορδός? Στο Δήμο εννοείται. Στο Δήμο βέβαια. Γύρω στα 1100. 1100. Ο κύριος Νανόπουλος πόσες χιλιάδες ψηφοδέλτια πήρε? Η Συμμαχία Πολιτών. Η Συμμαχία Πολιτών, δεν το ξέρω τον ακριβώς. 16.000. Ναι, σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Κορδός, λοιπόν, είχαν τους σταυρούς του κάθε υποψηφίου. Σε όλο το κλείσμα. Αυτό ακριβώς σας λέω. Ένας δημοτικός σύμβουλος παίρνει 500.000 ψήφους, γιατί ήταν από αυτούς που φέρατε καλά νούμερα. Έτσι. Ο κύριος Χασικίδης, παράδειγμα, είχε πάρει 3.000 ψήφους. Η παράταξη όμως έχει πάρει 10 φορές, 15 φορές πιο πάνω. Πώς μπορείτε να λέτε ότι αν εσείς κατεβαίνατε μόνος σας, σαν Χρήστος Κορδός, και γιατί δεν το κάνατε? Δεν είπα αυτό. Μα όταν μου λέτε μην ότι... Μην αλλάζετε τα λόγια μου κατά το πώς σας συμφέρει. Δεν είπα αυτό. Ερμηνεύεται όμως έτσι, κύριε Κορδός. Κύριε Κάπο, να επιμείνω στην ερώτηση και απαντήστε μου όπου θέλετε. Είναι ξεκάθαρος. Να επιμείνω στην ερώτηση, δεν θα επιμείνω παραπάνω. Βεβαίως. Μου λέτε λοιπόν ότι η έδρα ανήκει στον υποψήφιο λόγω της σταυροδοσίας. Και εγώ σας λέω. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπα προηγουμένως. Είπα ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον ανεξαρτητοποιημένο σύμβουλο να μην παραδώσει την έδρα. Άρα, το νόμιμο λέει, τι λέει ο νόμος, μου επιτρέπει. Και αφού μου επιτρέπει ο νόμος, γράφω στα παλιά μου τα υποδήματα την παράταξη. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει ότι επιτρέπει. Είναι νόμιμο αυτό, μου λέει. Νόμιμο, τελειώσαμε. Το νόμιμο είναι και δικό. Τελειώσαμε. Αυτό είναι, τελείωση. Σωστό. Το νόμιμο είναι και δικό. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, βλέπουμε, κύριε Κορδώση, ότι εδώ φτιάχτηκε το ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλλίρη. Είδαμε και ανθρώπους από κάτω. Εντάξει, είχατε και μερικούς που ήταν σε ηλικία λίγο πάνω από 80. Τώρα πώς θα γίνει η εξέλιξη είναι άλλο θέμα. Ήσασταν αλλά... και εσείς, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν ήμουν. Όχι. Εγώ είμαι στα 60 όμως. 59. Όχι, δεν το πάω από αυτήν την άποψη. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν ήσασταν. Τέλος πάντων, άμα βλέπω, ας πούμε, να μιλάμε για εξελίξεις κτλ., βέβαια είναι θέμα του κυρίου Καλλίρη αυτό. Αλλά το ψηφοδέλτιο του κυρίου Νίκα, καθήν παραταξιακό, δεν έχει ούτε έναν Κορίνθιο μέχρι στιγμής. Και από την άλλη πλευρά. Σοβαρολογείτε. Ένα Κορίνθιο, από το Δήμο Κορίνθου. Να μου το πείτε. Ο κύριος Μπαζωτόπουλος δεν είναι από το Δήμο Κορίνθου. Ένα. Ο κύριος Πλασαράς δεν είναι από το Δήμο Κορίνθου. Δύο. Η κυρία Κασίμη δεν είναι από το Δήμο Κορίνθου. Τι λέτε τώρα? Τα ονόματα αυτά. Τι λέτε? Τα ονόματα αυτά. Και πλήρη καινούργια ονόματα. Κύριε Κορδώση. Καινούργια ονόματα στο στίβο της πολιτικής. Εγώ είμαι 32 χρόνια στα μέσα. Βεβαίως. Δεν θέλω να θίξω κανέναν από αυτά τα ονόματα, αλλά. Αυτά τα ονόματα για μένα δεν είναι πρώτης γραμμής. Αυτό θα το δούμε λοιπόν, την ημέρα των εκλογών. Δεν είναι πρώτης γραμμής. Όμως, πάρα πολλοί κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία και συζητήσεις που έχω κάνει με τον υποψήφιο περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα έχει εντοπίσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ειδικά στην Κόρινθο
Δεν μιλάμε για τα Πέριξ, δεν μιλάμε τώρα για την, για την επιλογή του Χάρη του Βεντινιώτη, πολύ ξέρουμε ότι ήταν μια πολύ καλή, δυνατή επιλογή. Αλλά στο Δήμο Κορίνθου φτιάχτηκε πρώτα το ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλλίρη και μάλιστα μέσα και εσείς, ενώ στο Άργος είδαμε ο κύριος αντίστοιχα συνάδελφός σας, ο κύριος Σκηνοχωρίτης. Κατέβηκε με τον κύριο Νίκα και από την άλλη πλευρά το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας που είναι χρήσμα, δηλαδή είναι, είναι στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχει μείνει πίσω. Τι τους απαντάτε? Εσείς πιστεύετε ότι ο πρόεδρος της Ομαρχιακής Κορινθίας κινήθηκε χωρίς να ενημερώσει το κόμμα και να συνενωθεί με το κόμμα, όπως έγινε με τη στήριξη στον κύριο Καλλίρη? Πιστεύετε δηλαδή ο κύριος Μημαράκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Αβγενάκης, ο κύριος Κακλαμάνης δεν έχουν συνεννοηθεί με τον πρόεδρο? Αν είναι δυνατόν, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε τελειώσαμε εκεί. Όσον αφορά λοιπόν για τα ψηφοδέλτια που λέτε, τον παραλληλισμό, σας πληροφορώ ότι ο κύριος Νίκας πρώτος ανακοίνωνε ονόματα σιγά σιγά και ακολούθησε η δύναμη εξέλιξης. Και επειδή λοιπόν αυτά υπάρχουν σε πλήρη, όπως ανέφερε ο γραμματέας ο κ. Αβγεννάκης, η Νέα Δημοκρατία κυνηγάει την αυτοδύναμη κυβέρνηση στις εθνικές εκλογές. Νίκη στην περιφέρεια, νίκη σε όλους τους δήμους. Έχει δώσει ξεκάθαρες στηρίξεις όπου τις έχει δώσει, όπως τις έχει δώσει, και πάμε για την νίκη. Χωρίς να υπάρχει η παραμικρή φιλονικία μεταξύ μας, όσο και αν κάποιοι θέλουν και προσπαθούν να τη δημιουργούν. Τεχνιόντως. Για ευνόητους λόγους, έτσι. Επαναλάβετε μόνο. Όχι, όχι, όχι. Θα το παίξω εγώ όταν θέλω να το σχολιάσω, γιατί έχω τον κύριο Κορδόση που έχουμε δύο ερωτήσεις ακόμα, γιατί έχω και τον Νίκο του Φλαούνα. Ακούσαμε τον κύριο Καλλίρη να μιλάει για ανεξάρτητο συνδυασμό. Εσείς εδώ μου είπατε ότι έχετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητος συνδυασμός με στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητος συνδυασμός με στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ανεξάρτητο λοιπόν βλέπετε ένα συνδυασμό που έχει. Σε όλα τα, για να τελειώσω. Που έχει σαφή στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με τέτοια στελέχη. Και εν πάση περιπτώσει, αν εσείς εκτιμάτε ότι στις τοπικές κοινωνίες του πρώτου βαθμού, που είναι μικρότερες, πολύ μικρές κοινωνίες σε σχέση με την περιφέρεια, αν στην ουσία πρέπει να ψηφίζουμε τους κομματικούς ή τους άξιους. Λοιπόν, εγώ σαφέστατα και είπα πριν, στην προηγούμενη τοποθέτηση, ότι η Νέα Δημοκρατία κυνηγάει αυτοδύναμη κυβέρνηση παντού. Κυνηγάει νίκη σε επίπεδο βουλευτικό, σε επίπεδο περιφερειακό, σε επίπεδο δήμων. Όσον αφορά λοιπόν τον ανεξάρτητο συνδυασμό, γιατί είδατε στο συνδυασμό, στη δύναμη εξέλιξης, είδατε ότι είναι άνθρωποι από όλους τους χώρους. Και θα δείτε και στην πορεία τους επόμενους. Πώς προέρχονται και από άλλους χώρους. Εγώ δεν είδα. Είναι ανεξάρτητος. Αυτός από τον Γιώργο δεν είδα. Η δε δήλωση, κύριε Κάπο μου, με ρωτάτε να σας απαντήσω, όπως εγώ πιστεύω. Η δε δήλωση λοιπόν και του κυρίου Μεϊμαράκη είναι ότι θα είναι ένας πολύ καλός ανεξάρτητος δήμαρχος, ο οποίος δεν θα διστάσει να τα βάλει ακόμα και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν το ανεξάρτητο συνδυασμός και άλλο πράγμα ότι αυτός ο ανεξάρτητος συνδυασμός δέχεται τη στήριξη από ένα κομματικό χώρο στον οποίο ανήκει και ο κύριος Καλλίρης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι κακό να πάρεις μια δυναμική, άλλωστε αυτό φαίνεται από το πόσο έχει ενοχλήσει αυτή η στήριξη με όσα συμβαίνουν. Μας θέλουν διχασμένους, μας θέλουν να τσακωνόμαστε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας είδος διχασμός. Πικρίες μπορεί να υπάρχουν και είναι λογικό. Υπάρχει ο κύριος Νανόπουλος για το Δήμο Κορινθίου, ο οποίος είναι νεοδημοκράτης. Υπάρχει ο κύριος Καλλίρης, ο οποίος είναι νεοδημοκράτης με τη στήριξη του κόμματος. Στο δεύτερο γύρο, όποιος και να πάει, οι πάντες θα στηρίξουν αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Πήγατε μόνο σας. Και λοιπόν, στην πρώτη τελευταία ερώτηση, κύριε Κορδόση, κάνοντας όμως ένα μικρό σχόλιο, θα μου επιτρέψετε, ένας άνθρωπος σαν τον Πελοπίδα τον Καλλίρη που έχει υπηρετήσει κομματικά στενά πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι, δεν πιστεύει κανένας ότι θα στραφεί εναντίον του κόμματός του και θα το παίξει μπαϊράκι. Έτσι, προσωπική μου άποψη και πολλών Κορινθίων. Σεβαστή. Εντάξει, λοιπόν. Μιλήσατε για δεύτερο γύρο. Αν λοιπόν στο δεύτερο γύρο πάει ο κύριος Νανόπουλος, ναι, και όχι ο κύριος Καλλίρης, ναι, τότε θα σας δούμε με την δύναμη εξέλιξης μαζί να σηκώνετε τα χέρια με τη Συμμαχία Πολιτών, ή αυτή η αντιπαράθεση που ήδη δημιουργείται
Και αν εσείς δεν την καταλαβαίνετε σαν πρόεδρος του ΣΔΟΤ... Όχι, την καταλαβαίνω πολύ καλά, γιατί δημιουργείται. Αφήστε με να τελειώσω την ερώτηση, εγώ δεν σας διακόπτω όσο προσπαθώ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την αντιπαράθεση που και εσείς βλέπω την καταλαβαίνετε, η οποία για μένα με την εμπειρία των 32 χρόνων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ενταθεί το επόμενο διάστημα και θα έχει να κάνει και με μια δεύτερη ένταση ανάμεσα στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τατούλη και του κυρίου Νίκα, που και εδώ τοπικά θα κριθεί. Ανάλογα ποιος θα πάει στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, είναι σαν να μου λέτε ότι να δούμε το στο δεύτερο γύρο, αν πάει παράδειγμα ο Δέδες με τον κύριο Νίκα, θα σηκώσει το χέρι στην εξέδρα ο κύριος Τατούλης με τον κύριο Νίκα. Το ίδιο ακριβώς μου λέτε, αν κατάλαβα καλά, ότι αν θα πάει στο δεύτερο γύρο ο κύριος Νανόπουλος, θα σηκώσετε το χέρι μαζί ο κύριος Καλλιέρης με τον κύριο Νανόπουλο και δεν θα χρειάζεται καν να ξέρουμε ποιος θα είναι δήμαρχος την επόμενη με μία μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα έχουν βρει από πριν. Το βλέπετε εφικτό αυτό ή θα δούμε ξανά αυτό που λέει, θα μου επιτρέψετε, η πλειοψηφία των Κορινθίων, ότι όλοι δουλεύετε για τον Αλέκο τον Πνευματικό? Όχι. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι κάποιοι που πρόσκειται στο πλευρό του Αλέκου του Πνευματικού πολύ σωστά πιστεύουν και θέλουν να δημιουργήσουν τον οποιαδήποτε τάση φιλονικίας μεταξύ των Νεοδημοκρατών για τους ευνόητους λόγους. Να πάρει κάποιο μέρος της δυναμικής, το οποίο ήδη έχει χάσει από Νεοδημοκράτες, μεγάλο ποσοστό, για το δεύτερο γύρο, εάν είναι. Εγώ λοιπόν, μην ξεχνάτε τη θέση μου, εγώ είμαι ο πρόεδρος της Νομαρχιακής. Είμαι και μέλος όμως, είμαι δημοτικός σύμβουλος και μέλος δύναμης εξέλιξης. Εγώ λοιπόν δηλώνω ευθαρσός, όταν θα έρθει η ώρα και θα δούμε ποιοι θα είναι στο δεύτερο γύρο, πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Εγώ λοιπόν προσωπικά, σαν Χρήστος Κορδόσης, θα ψηφίσετε Νανόπουλο. Αν είναι ο κύριος Νανόπουλος και οποιοδήποτε άλλος, εκτός του κύριου Καλλιέρη εννοείται βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί αν είναι Νανόπουλος Καλλιέρης, φυσικά θα είμαι στο πλευρό του κύριου Καλλιέρη, δεν το συζητάμε. Αν είναι ο κύριος Νανόπουλος, φυσικά και σαν Χρήστος Κορδόσης θα στηρίξω την υποψηφιότητα του κύριου Νανόπουλου απέναντι στον κύριο Πνευματικό, ας πούμε. Π.χ. είπα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Είναι σημαντικό, γιατί θα την κάνω την ίδια ερώτηση στον κύριο Νανόπουλο και θα την κάνω. Βεβαίως και να την κάνετε. Λοιπόν. Γιατί σας είπα, κάποιες δυνάμεις για ευνόητους λόγους θέλουν να δημιουργήσουν τάσεις διχασμού στους Νεοδημοκράτες. Οι Νεοδημοκράτες δεν πρέπει να ξεχνάνε ποτέ ότι το πρώτο μέλημα αυτή τη στιγμή είναι οι εθνικές εκλογές. Το να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα και ξέρετε, επειδή όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Θα παίξει ρόλο και το αποτέλεσμα στους Δήμους και στην Περιφέρεια και εν κατακλείδη τελικά στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό ήταν και το μήνυμα του κυρίου Αυγενάκη στην παρουσίαση της δύναμης εξέλιξης. Μάλιστα. Εντάξει, θα μου επιτρέψετε, ποιοι έχουν καταστρέψει τη χώρα και ποιοι δεν την έχουν. Το ξέρουν οι Έλληνες πολίτες. Σαφέστατα. Αλλά είδαμε και τι σημαίνει πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα. Και αυτό το είδαμε, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, είδαμε και αυτό. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα, κύριε Κορδόση, μιας και ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα είστε, γιατί έχει μια είδηση μετά ο κύριος Φλαούνας, ότι επίκειται, τώρα του παίρνω την είδηση, αλλά λοιπόν, επίκειται τροπολογία που πιθανότατα να επεκτείνει. Ναι, την... το είπα πριν. Α, λοιπόν, την να επεκτείνει και να φτάσει και επέκταση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αλλά και να επεκτείνει και την σημερινή Δημοτική Αρχή και Περιφερειακή Αρχή μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2019. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει, γιατί ήδη ένα τέτοιο μεταβατικό στάδιο ζούμε τώρα με τις απαχωρήσεις ένθεν και ένθεν. Πιστεύετε ότι θα είναι μία σύνθεση, δηλαδή ωραία, τα βρήκαμε εμείς με τον Ανόπουλο ή αυτός με αυτού, με εμάς, ή ανάποδα ξέρω εγώ με τον Πνευματικό ΑΒ, ανάλογα τι θα βγει από τον πρώτο γύρο η Δημοτική Σύμβουλη. Θα είναι λοιπόν ένα συνθετικό Δημοτικό Συμβούλιο με όλα αυτά που έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Ο Σταυρέλης να μην θυμάται με τον Μπαρμπαγιώρη τον Μουρούτσο τι λέγανε πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, εσείς τι λέγατε για τον Ανόπουλο πριν από 2 χρόνια και γιατί αποχωρήσατε τώρα? Ούτε τα έχω αποποιηθεί. Αφήστε να τελειώσω την ερώτηση. Και πώς θα τα βρείτε μετά και θα τον στηρίξετε στο δεύτερο γύρο, αν δεν είναι ο κύριος Καλλιέρης? Το είπατε δημόσια και αυτό σας τιμά. Από την άλλη πλευρά δεν θα γίνει της δοσοληψίας στο κάγκελο και οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι όταν έχουμε αυτό που είπατε προηγμένως, ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, πόσο μάλλον και τώρα, να παίρνει μία τιμητική θέση, μία καρέκλα, ένα δημαρχηλίκι, μία αναπτυξιακή του Δήμου
και παράλληλα ξαφνικά να παθαίνει αμνησία, να αλλάζει παράταξη, να ανεξαρτοποιείται, ακόμη και να μπαίνει στην κυβερνόσα ή, μπας περιπτώσει, στην πλειοψηφούσα παράταξη του Δημάρχου. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι, να το πιάσω από εκεί που το άφησα πριν. Πρώτη φορά αριστερά ένα κατάπτυστο σχέδιο εκλογικού μέτρου απλής αναλογικής που το έφερε αυτή η αριστερά, αν είναι αριστερά αυτή, εν πάση περιπτώσει. Δημιουργεί προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς, γιατί θα μπορούσα να σας πω σε μεταγενέστερο χρόνο που θα έχουν εξελιχθεί οι παρατάξεις, οι υποψηφιότητες, μπορεί να έχουν συμβεί διάφορα, να έχουν προσχωρήσει, να έχουν γίνει αλλαγές. Δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει ακόμα, είναι αρκετά νωρίς. Θα μπορέσω να σας τοποθετηθώ πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι πάμε σε μια διαδικασία εκλογική, η οποία σίγουρα θα χρειαστεί τουλάχιστον στο να φτιαχτεί μια πλειοψηφία, έτσι όπως δείχνουν τώρα, ότι θα χρειαστεί να γίνουν κάποιου είδους συμμαχίες. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εάν το μέλημά μας και ο σκοπός μας είναι να αποδώσουμε τα καλύτερα για τους δημότες του Δήμου Κορινθίων, δεν είναι κακό. Αν φτάσουμε σε επίπεδο και αμφισβητούμε τους νόμους, αμφισβητούμε τις πρακτικές, με κοινό μέλημα την προσωπική μας προβολή ή το προσωπικό μας συμφέρος, εκεί είναι όντως κακό. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα δείξει πιο καλά όσο περνάει ο καιρός. Αυτή τη στιγμή όντως δείχνει ότι θα πάμε σε ένα είδος συμμαχίων. Και ένα χαρτί που μου δώσανε πριν από λίγο, κύριε Κορδός, εδώ και αφορά εσάς σαν θεσμικό όργανο και αιρετό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τρεις συναδέλφους σας, συναγωνιστές, τον κύριο Μπονταΐτη Χρήστο, την κυρία Μπάρλα Ανδρομάχη, την κυρία Στάμου Βασιλική, τον κύριο Λιβαδίτη τον Δημήτρη και τον Ρωμελιώτη τον Θεοδόσιο από την Αργολίδα, οι οποίοι καταγγέλουν ότι θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε, λέει, για τις κοπές της πίτας και όλες αυτές τις φιέστες, βλέπε Καλλιέρης, βλέπε κάποιους άλλους που μαζεύονται, κάποια κομματικά στελέχη, ότι εμείς, σας λέω το ζουμί τώρα, ότι εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε πια σε τέτοιες φιέστες και σε τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες τουλάχιστον δεν τιμούν την παράταξη κατά αυτούς. Με την έννοια ότι εμείς που είμαστε Νέα Δημοκρατία και μπορεί να έχουμε μια αντίθετη άποψη για τον κύριο Νίκα, για τον κύριο Κορδώση, για τον κύριο Καλλιέρη, στην ουσία να μπαίνουμε στην πάντα όταν εμείς έχουμε αγωνιστεί μερικοί πολύ πιο πρώτα από αυτούς που ήρθαν τώρα. Και συγκεκριμένα λέει, δεν αποφασίσαμε να κατέβουμε ως υποψήφιοι και να εκπροσωπήσουμε τον απλό νεοδημοκράτη του Άργους για να παραμείνουμε άβουλα όντα, προσέξτε, μαριονέτες και να δεχόμαστε οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να πάρθει για εμάς, χωρίς εμάς, για τους νεοδημοκράτες, χωρίς τους νεοδημοκράτες. Τι τους απαντάτε? Εγώ στους ανθρώπους αυτούς που δεν τους γνωρίζω προσωπικά. Είναι από την Νότια Αργολίδα. Εγώ αποδέχομαι αυτό που λέτε, ότι έχουν τοποθετηθεί άνθρωποι. Είναι δικαίωμά τους να πιστεύουν και να δηλώνουν αυτό που πιστεύουν. Εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ζωντανός κομματικός οργανισμός. Στηρίζεται επάνω σε ένα καταστατικό και σε κάποιες διαδικασίες. Δεν κινείται αυτόνομα και αυτόβουλα. Κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να πειθαρχήσουμε κι εμείς, γιατί δεν σας κρύβω το ΠΑΣΟΚ κάποτε που μεσορανούσε έτσι και ακόμα διοικεί. Αυτό ήταν η πρώτη δυναμική τους, ήταν ότι ήσαν πειθαρχημένοι. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία είμαστε πιο φιλελεύθεροι, πιο δημοκρατικοί. Έτσι. Εκφράζουμε περισσότερο, αν θέλετε, την άποψή μας και αυτό φαίνεται από την τοποθέτηση των συναγωνιστών. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλουμε όλοι να συντασσόμαστε με τις αποφάσεις του κόμματος. Όχι. Πρέπει να έχουμε και προσωπική. Προσωπική άποψη. Ναι. Ο νεοδημοκράτης απλώς όμως δεν μπορεί να τον καταργεί και να ακούμε, μισό λεπτάκι, να ακούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί άμα πάμε λίγο παλιότερα το 10 και το 11, το τι έχει σούρει στη Νέα Δημοκρατία και στο Σαμαρά, αν τα βάζουμε και να τον βλέπουμε με έναν τόνο επιτακτικό να βγαίνει στο αμφιθέατρο και να, στο θεατράκι και να λέει «Η Νέα Δημοκρατία, επειδή είμαι εγώ αντιπρόεδρος, εδώ στηρίζει τον Πελοπίδα τον Καλλιέρη». Εντάξει. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, το μην επανέλθουμε. Όχι, δεν ήρθα από μόνος του εδώ, χωρίς να έχει συνεννοηθεί με το κόμμα για όνομα. Το εδώ, κύριε Κορδώση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παραμονή σας. Μπορείτε να μπείτε, να μείνετε μέχρι να έρθει ο κύριος Φλαούνας, να ακούσετε ένα βίντεο με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος την εκδήλωση που έγινε για την κοπή της πίτας της Νέας Δημοκρατίας στην Καλαμάτα, μίλησε για προδότες,
μίλησε για ανθρώπους υπονοώντας, δηλαδή κάποιοι που δεν στηρίζουν αυτό που λέμε τώρα, την κομματική γραμμή και την κομματική υπόδειξη. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, 7. Οι περιφερειακές εκλογές είναι βαθιά πολιτικές εκλογές, είναι εκλογές που θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, είναι εκλογές που για την Πελοπόννησο θέλουμε τον Νίκα, τον επόμενο περιφερειάρχη μας, σε συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανατάξουν την περιοχή, να βάλουν την Πελοπόννησο σε αναπτυξιακή τροχιά. Εγώ θα πω για κάτι ακόμα. Ξέρετε, πρέπει να βγάζουμε και μηνύματα και συμπεράσματα ως λαός σιγά σιγά. Τι θέλω να πω. Πληρώσαμε ακριβά στο σώμα του έθνους, στο σώμα της Ελλάδος, τις προδοσίες. Χωρίς τους κρίσιμους προδότες, η άθλια και κατάπτυστη αυτή συμφωνία δεν θα είχε περάσει. Χωρίς αυτούς που αυτομόλυσαν και ξεπούλησαν τα ιδανικά τους, η κυβέρνηση αυτή δεν θα είχε σταθεί. Αυτοί όμως πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν ένα μάθημα. Όλοι όσοι εγκαταλείπουν την παράταξη, στρέφονται εναντίον τους. Όλοι όσοι δεν σέβονται αυτούς που τους ψήφισαν και τους έδωσαν συγκεκριμένη εντολή, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, επιτέλους πρέπει να τιμωρούνται από τον ελληνικό λαό. Και αυτό πρέπει να συμβεί και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν ξεκίνησε από τους προδότες για το Μακεδονικό και στο τέλος έκανε και μια μικρή σύνδεση ότι έχουμε ένα παράδειγμα και πρέπει να το λύσουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, υπονοώντας προφανώς όλους αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει κομματική γραμμή. Πριν καλησπερίσω τον κύριο Φλαούνα δίπλα μου, να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε σε όσα υπόθηκαν στην κοπή ο κύριος Παναγιωτόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας. Πάμε να τον ακούσουμε γι' αυτόν. Εντάξει, λίγο χρόνο παιδιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Προδοσία στελεχών του κυρίου Μάκη Βορύδη στην κοπή της Βασιλόπιτας της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Μεσσηνίας. Αγαπητέ κύριε Βορύδη, καλώς ορίσατε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν προσφέρατε κάτι παραπάνω σε αυτό τον εθνικό πολιτικό χώρο. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι χιλιάδες στελέχοι δούλεψαν πριν από εσάς και έχτισαν αυτή την παράταξη με την τόσο μεγάλη εθνική προσφορά που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Εννοείται ότι αυτή η παράταξη δεν χτίστηκε για εσάς. Λυπάμαι και προβληματίζομαι που αυτοί που σας έφεραν να μιλήσετε στην Καλαμάτα δεν σας ρώτησαν πριν αν γνωρίζετε και δεν φρόντισαν να σας ενημερώσουν για το ποιες είναι οι αρχές, οι θέσεις και η ιστορία της παράταξης που αφορούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά στο νομό Μεσσηνίας. Η μόνη ίσως δικαιολογία που θα μπορούσε κανείς να δεχθεί για σας είναι ότι σε όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αυτής παράταξης ήσασταν απόν και απέναντί της. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κύριε Μάκη Βορύδη, και κόκαλα τσακίζει και δεν πρέπει ποτέ να προτρέχει της διανοίας. Σεμνά και ταπεινά, κύριε Βορύδη, όπως είχε πει και ο Κώστας Καραμανλής, διότι η συμπεριφορά σας μόνο κακό και διχασμό φέρνει στην παράταξη και το κόμμα. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Καλησπέριζω τον Νίκο του Φλαούνα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θήμιο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια τρίτη μαζί, λοιπόν. Ανοίξαμε πολλά θέματα, ξεκινάμε από αυτό, κοπή της πίτας, ξεκινήσαμε τους προδότες στην Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ο Μάκης ο Βορύδης τη σύνδεσε και σε τοπικό επίπεδο. Βέβαια, εγώ θυμάμαι, βέβαια ο Βορύδης είναι προσεκτικός γιατί είναι καλός νομικός και δεν έχει εκτεθεί όσο παλιότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έσουρνε στον Αντώνη του Σαμαρά, το θυμάσαι πολύ καλά, τι του έσουρνε. Λοιπόν, πώς τα είδες στην πατρίδα σου όλα αυτά τη κοπή της πίτας και το παρασκήνιο όλο που έγινε εκεί κάτω, Νίκο? Κοίταξε, θα είμαι σύντομος, Θήμιο, όπως μου κάνεις κάθε Τρίτη
έχοντας τον τελευταίο λόγο στην εκπομπή. Νομίζω ότι, όπως το είπες, ο κύριος Βορύδης έχει μία ιδιαίτερη επαφή με την ρητορική, αλλά δεν του είχαν πει ότι αρκετοί στα τραπέζια κάτω, στην κοπή της πίτα της Νόδε, που έγινε παραμονή της γιορτής της Παπαντής της Μεσσηνίας, ήταν υποψήφιοι με τον Τατούλη και δεν ήταν με τον κύριο Νίκα. Δεν του το είχαν πει. Του το είπαν μετά, ότι «Μάκη, τι ήταν αυτά που είπες, εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα». Κάτι το οποίο αντελήφθηκε η κυρία Σιμακοπούλου, που ήταν εκεί, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτήνα, ήδη έχει ανακοινωθεί. Είχαν βγει οι ευρωβουλευτές όλοι για να μαζέψουν ψήφους, ε. Ναι, το είναι αυτό. Όσοι γνωρίζουν ότι θα είναι, ξεκινούν τις περιοδίες. Και βεβαίως ήταν παρόν και ο Αντώνης ο Σαμαράς, και πρέπει να πούμε, Θήμιο, ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα στην πολιτική ζωή ούτε της Μεσσηνίας ούτε της περιφέρειας. Είναι μια πολιτική προσωπικότητα σε όλη την Ελλάδα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν περίμενε και ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς προφανώς ότι αρκετοί είναι κάτω στους παρευρισκόμενους στη γιορτή αυτή της Νόδε, που είναι με τον κύριο Τατούλη. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το σκηνικό, γιατί και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αλλά και ο Γιώργος ο Μπουλούκος έχει βγάλει ανακοίνωση, και άλλοι πολλοί. Δεν μιλάμε για διαγραμμένους. Όχι, δεν είναι. Κοίτα, η διαγραφή γιατί είναι αστείο πράγμα. Το είπε προηγουμένως. Τώρα το ακούσαμε, ναι, ότι είναι. Άκουσα. Θέλω λίγο να τα βάλεις αυτά. Θα τα βάλω έτσι, ρε, σε μια σειρά, γιατί άκουσα πριν και τον κύριο Κορδώση, που, αν μη τι άλλο, που είχαμε συναντηθεί εδώ στο φιλόξενο κανάλι σου με τον κύριο Κορδώση, όταν ήταν παραμονή των εκλογών για την ΟΔΕ. Και είχαμε πει ότι θα είναι. Ευχάριστο και για τους δυο μας να έχουμε μία σχετική αντιπαράθεση όταν και εφόσον εκλεγεί και θα είναι στην πολιτική, έχοντας αυτές τις αρμοδιότητες που οι ψηφοφόροι, οι νεοδημοκράτες, του ανέθεσαν. Να είναι πρόεδρος στη νομαρχιακή δικούσα επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με εξέπληξαν. Βέβαια δεν είναι τώρα εδώ ο κύριος Κορδώσης και δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Αλλά εμέσως πλήσαν φως παραδέχτηκε κάποια πράγματα. Εγώ δεν ξέρω γιατί είπε ότι είναι σε συνεννόηση ό,τι γίνεται με τον κύριο Αβγενάκη και τα λένε και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δυστυχώς έχουν αποτύχει αυτοί που ισχυρίζονται ότι πρέπει να δίνονται χρήσματα ή ψεύτικες στηρίξεις. Γιατί ψεύτικη ήταν η στήριξη που δόθηκε στον κύριο Καλλύρη από τη στιγμή που ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το είχε παίξει στην προηγούμενη ναι, Παρασκευή. Ναι, είπε ο κύριος Κορδώσης ότι υπήρχε και άλλο ένα κομμάτι, λέει, που το παραλείψαμε. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε, εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, φυσικά και δεν υπήρχε, γιατί το έχει πει 2-3 φορές ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, όταν αντελήφθη ότι έχουν ήδη κάνει κακό τα χρήσματα στους περιφερειάρχες. Θες να σου πω κάτι καινούριο. Καινούριο, γιατί στην εκπομπή σου θέλω να έρχομαι με καινούρια πράγματα, γιατί υπάρχουν και τα αθηναϊκά κανάλια, υπάρχουν και τα πελοποννησιακά που βγάζουν τις ειδήσεις, αλλά θέλω να λέμε και κάτι καινούριο. Υπάρχει κι άλλο πρόβλημα στη Βόρειο Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί κατεβαίνει κι άλλος τώρα υποψήφιος, ο Σονούπο θα ανακοινωθεί. Περιφερειάρχης, παρότι το χρήσμα που δόθηκε από το κόμμα στον κύριο Μέτιο, ο οποίος ανέλαβε μετά την δυστυχώς μετά το θάνατο του κυρίου Παυλίδη, στον κύριο Πέτροβιτς, και έχει πάρει μαζί του ο κύριος Πέτροβιτς, από ό,τι μαθαίνω, θα ανακοινωθεί, σου λέω, αυτή τη βδομάδα, όλους τους αντιπεριφερειάρχες, και κατεβαίνουν ξεχωριστά. Τι θα γίνει, και εκεί διαγραφές. Τη στιγμή που ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε και ο κύριος Κορδώσης, είναι η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει με αυτοδυναμία. Νίκο, εγώ
στο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο βαθμό. Το να προσπαθήσει να στηρίξει μια επιλογή της, δεν έχω επιφυλάξεις. Από εκεί πέρα σίγουρα είναι ένα ερώτημα το πώς ήταν καλός ο Τατούλης το 2014 και έγινε κακός το 2019. Ή βλέπει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει, άρα έκανε μια άλλη επιλογή, ή διαφορετικά δεν υπάρχει εξήγηση. Εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση, Θήμιο. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Εγώ θα την πω όμως. Έχω μια άλλη προσέγγιση. Το 2014 η Νέα Δημοκρατία, αφού είχε χάσει το 10 από τον κύριο Τατούλη, πάλι με χρήσμα αλλού, το 2014 στηρίχθηκε πάνω στον Τατούλη να έχει μια νικηφόρα διαδικασία. Να μην χάσει την περιφέρεια. Έτσι, δεν έδωσε χρήσμα στον Τατούλη. Συνεργάστηκε. Τώρα μη μου το σε πάτε. Παρακαλώ. Εντάξει, όχι. Πες την άποψή σου. Διαφωνώ, όχι, αλλά πες. Δεν λέω την άποψή μου. Εγώ λέω τα γεγονότα. Και στο, αφού τον είχε παρουσιάσει ο Σαμαράς μέσα στο πνευματικό κέντρο. Το θυμάμαι σαν νυχτές. Τώρα, τι θα έλεγε ο Τατούλης, ότι δεν τη θέλω? Όχι, μα ακριβώς το αντίθετο λέω. Ακριβώς το αντίθετο λέω. Δηλαδή, ο Σαμαράς του είπε εκεί που λες ότι στήριξε τον Τατούλη, ότι θα βάλει στο Γιαννακούρα στην Αρκαδία, θα βάλει στο Χιβιδόπουλο στην Αργολίδα. Νίκο, σε παρακαλώ. Άστο, μην δεν τα είχε καμία θέματα. Τύχη άλλη υποψηφιότητα το 2014 απέναντι στον Τατούλη. Έτσι. Τέλος. Αυτό βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Αυτό πες και τελείως. Όπως δεν έχει και τώρα καμία. Καλά, εντάξει. Εγώ χαλιά απόψε. Αλλά ωραία. Εγώ σου λέω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα, γιατί δεν θέλω να γινόμαστε και να σχηματίζουν οι τηλεθεατές, γιατί εμείς απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς οι δύο. Συμφωνούμε. Μπορούμε να τα πούμε και αργότερα το βράδυ που θα πάμε να πιούμε το τσάι μας. Πάντα πάμε. Λοιπόν, τι παρατηρούμε παντού, έτσι και στην Καλαμάτα που έδειξες. Μια συμπαγής Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το εθνικό ψηφοδέλτιο, και μια διασπασμένη Νέα Δημοκρατία στο αυτοδιοικητικό. Στα αυτοδιοικητικά. Είτε αυτό είναι περιφέρεια, είτε αυτό είναι δήμος. Γιατί η άποψή μου εμένα, Θήμιο, και όποιος θέλει την δέχεται, όποιος θέλει δεν την δέχεται. Οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές είναι βαθύτατα πολιτική διαδικασία. Πολιτική, όχι κομματική. Κάποτε, όταν ήταν ο δικοματισμός σε πλήρη ανάπτυξη, το κάθε κόμμα από τα δύο που κυριαρχούσαν, για λόγους γοήτρου, δίνανε χρήσματα. Αυτά έχουν εκλείψει. Είναι λάθος όποιος προσπαθεί αυτή τη στιγμή. Διάβασες την ανακοίνωση προηγουμένως, δεν ξέρω αν τη διάβασες ολόκληρη, αλλά σ' άκουσα την ώρα που κατέβαινα, για την, οργάνωση του Αργολίδους, στο Άργος. Οι οποίοι λέει, δεν πήγαμε στην πίτα που παραβρέθηκε ο κύριος Νίκας, γιατί δεν μας ρώτησε κανένας εμάς ποιον θέλουμε. Ο κύριος Κορδώσης είπε προηγουμένως ότι γίνανε διαδικασίες. Δεν ήτανε διαδικασίες αυτοί. Εντάξει, και παραδέχτηκε στην ερώτησή σου. Πάντως γίνανε. Γίνανε, πώς γίνανε. Τις ακούσαμε. Με συνοπτικές. Με συγχωρείς. Τις ακούσαμε τις διαδικασίες. Και θες να σου πω και κάτι. Προτείνανε, λέει, γιατί είναι άδικο για τον κύριο Νανόπουλο αυτό που είπε ο κύριος Κορδώσης. Προτείναμε, λέει, να γίνει δημοσκόπηση. Έκανες δημοσκόπηση εσύ τις μέρες εκείνες. Τι έδειξε? 8,5 τον Καλλιέρη, 21 τον Ανόπουλο, 27 τον Πνευματικό και 12 τον Καβρέλη. Αντί να του πούνε και ευχαριστώ που δεν δέχτηκε, όπως είπε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αφού το είπε, το δέχομαι. Ήτανε αποφασισμένο, Βρενίκο, τώρα μην το ταλαιπωρούμε. Ή παραδέχτηκε εμέσως στην ερώτηση που έκανες, παραδέχτηκε εμέσως πλην σαφώς ότι ο κύριος Νίκας δεν μπορεί να συμπληρώσει ψηφοδέλτιο στην Κορινθία. Όχι, είπε ότι του έχουν δώσει 3 ονόματα και εγώ του εξήγησα ότι αυτά τα 3 ονόματα, μάλιστα, προσωπική μου 32 χρόνια είμαι εδώ, ναι, δεν είναι παράδειγμα που είναι στην Αργολίδα. Όχι, είπε κάτι άλλο πιο σημαντικό για μένα. Είπε ότι εμείς είχαμε αποφασίσει να πάμε στον Καλλιέρη, οπότε δεν μπορούσαμε να πάρουμε πίσω το λόγο μας. Μα ο Καλλιέρης ανακοινώθηκε ως υποψήφιος δήμαρχος, επισήμως, 1,5 μήνα αργότερα. Νίκο, το πιο ωραίο δεν ήταν αυτό. Όχι, πιο ωραίο ήταν αυτό έχει που σημασία είπε, αυτό. Μισό λεπτάκι. Αυτό που είπε
ότι ο κύριος Καλλιέρης πρέπει να μένει δίπλα στον Τατούλη για να συνεχίσει το έργο και να τελειώσει το έργο που κάνει μαζί με τον κύριο Τατούλη. Ο κύριος Νίκας από την άλλη πλευρά λέει ότι ο κύριος Τατούλης δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα. Ο κύριος Πετρίτσης διαγράφεται γιατί πάει με τον Τατούλη. Αυτό είναι επιθεώρηση. Καλά, αυτό με τις διαγραφές είναι αστείο πράγμα, έτσι. Έπιασε και τον τίτλο. Δεν Δελφινάριο βάζουμε. Ναι, μας τον πήρανε τον τίτλο. Μας τον πήρανε τον τίτλο. Δελφινάριο στη Βουλή, δελφινάριο και στην αυτοδιοίκηση έχουμε. Δεν είναι κανένα έβριμα, αλλά. Δηλαδή, ακούστε, κορίτσι. Πρώτος το είχε γράψει. Ακούστε τι είπε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ εδώ, ο κύριος Κορδός. Ο κύριος Καλλιέρης δεν πρέπει να αφήσει την έδρα, τη θέση. Έτσι. Εμείς λέμε ότι τη θέλει για να έχει το γραφείο του, για να έχει τα τηλέφωνα, για να έχει τις υποσχετικές που έχει ακόμα σε ψηφοφόρους. Ο κύριος Κορδός λέει, α, όχι, λέει, γιατί κάνει έργο εκεί. Έρχεται ο κύριος Νίκας και τον αντιπολιτεύεται. Δηλαδή, αφοπλίζει ο κύριος Κορδός τον Νίκα, η Νέα Δημοκρατία διαγράφει τον Πετρίτσι, τον Μπολάκη, τον Παπαφωτίου, δεν έχω τα καλύτερα εγώ, αλλά οφείλω να το αναγνωρίσω. Διαγράφει τον κύριο Παπαφωτίου και από την άλλη πλευρά επιτιμεί και του λέει, μείνε εσύ στη θέση. Εκεί για να συνεχίσει το έργο που κάνεις με τον Πέτρο τον Τατούλη. Αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθούμε στον κύριο Κορδόση, γιατί έφυγε δυστυχώς. Έπρεπε να ήμασταν εδώ, γιατί είπε και κάτι άλλο που μου έκανε σημασία. Πότε θα τελειώνουμε. Λοιπόν. Ότι θέλουν να δημιουργήσουν κάποιοι άλλοι κλίμα φιλονικίας μεταξύ των νεοδημοκρατών. Μα ποιοι να το δημιουργήσουν. Ο Αβγενάκης είναι αυτός που δίνει αυτού του είδους της... Η είδηση της βραδιάς είναι ότι πάμε τη θητεία για μία πρώτου του 2000. Τώρα θα πανηγυρίζουν μερικοί... Το μαρτύρησες. Λοιπόν... Αφού ο Κορδός το ξέρει. Ναι, ναι. Όχι, δεν σου είπα αυτό. Δεν ήξερα αυτό. Δεν το πιάσε τι του πες. Δεν το πιάσε. Ας το πούμε καλά στους τηλεθεατές. Λοιπόν... τουλάχιστον ας το ξαναπούμε. Ναι. Αν, όχι, εξήγησέ το, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σχέδιο νόμου που έχει δοθεί ουσιαστικά τροποποιεί λιγάκι τον κλεισθένη και είναι ήδη για διαβούλευση από ό,τι μαθαίνω, ότι οι εκλογές θα γίνουν μεν το Μάιο, αλλά η τελετή παράδοσης παραλαβής των καινούριων εκλεγμένων δημάρχων και περιφερειαρχών και δημοτικών συμβουλίων. Και δημοτικών, ναι, αυτό εννοώ. Και περιφερειακών συμβουλίων. Θα γίνουν στο τέλος του χρόνου, όπως γινότανε παλιά με τον Καλλικράτη. Αλλά τότε γινόντουσαν εκλογές τον Οκτώβρη, Νοέμβρη. Έτσι, εκεί ήταν 4 χρόνια, τώρα είναι 5. Ναι, θέλω να πω τώρα, θα γίνουν εκλογές το Μάη. Αλλά θα αναλάβουν πρώτα. Θα αναλάβουν την πρωτοχρονιά. Ακριβώς. Άρα υπάρχοντες δήμαρχοι... Εκτός, ναι. Εάν έρθει και καμιά άλλη τροπολογία, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αυτό είναι δεδομένο, το μαχαίρι και το πεπόνι. Αυτό είναι δεδομένο που μου λες τώρα. Όχι, δεν είναι δεδομένο. Είναι προς διαβούλευση. Α. Σε νομοσχέδιο, συνήθως όταν βγαίνουν για διαβούλευση, λίγα πράγματα αλλάζουν. Mm-hmm. Όπως, ας πούμε, σου λέω τα σημαντικά, έχει κι άλλα αυτό που έχει αναρτηθεί, που αυξάνει τους υποψηφίους στα ψηφοδέλτια σε δήμους και περιφέρειες. Δηλαδή, να το πούμε τώρα, ήτανε όσοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή παράδειγμα στην Κόρυδο 33, συν 30% πήγαινε 45. Δηλαδή, τώρα είναι τώρα, συν 40, και 50%. Άρα, όπως 50% στο 45, όχι στο 33. Στο 33. Στο 33. Άρα λοιπόν θα έχουμε άλλους 16-17 συμβούλους επιπλέον. Κοίταξε, με τον Κλεισθένη, όπως ήταν μέχρι χθες, όπως είναι μέχρι σήμερα, ας πούμε για την περιφέρεια. Είναι 53. Στην Κόρινθο ήταν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο. 45. Ο Νίκας δηλαδή και ο Τατούλης και ο Δέδες θέλουν 17 άτομα. Μάλιστα. Θα γίνουν 19. Μάλιστα. Στην Μεσσηνία που είναι 19, θα πάει 21. Εντάξει. Αργολίδα, Λακωνία και Αρκαδία από 12 θα πάει 13-14, δεν ξέρω πόσο βγαίνει εκεί. Αυτό βέβαια... Και αυτό είναι σε διαβούλευση πάλι. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, τον Τατούλη τον διευκολύνει γιατί έχει περίσσευμα, κάποιους άλλους τους δημιουργεί προβλήματα. Αλλά γιατί θα ψάξουν κι άλλους. Ας δούμε όλο εκεί πέρα. Με τον Τατούλη, Νίκο, είσαι πολύ σίγουρος. Τώρα δεν ξέρω από πού αντλείς τη σιγουριά σου αυτή. Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω και σήμερα.
Μέχρι σήμερα μιλάω. Δεν ξέρω αύριο τι θα συμβεί. Και μέχρι σήμερα θα επαναλάβω ότι μην δεις αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή Τατούλη. Με τα σημερινά δεδομένα. Δεν το πήρε το 14, να το πάρει σήμερα. Ρε φίλε. Εντάξει. Έχεις δικαίωμα να πεις την άποψή σου. Είδες, δεν σου μιλάω με οικειότητα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Κύριε Κάπου. Μιλάω με τα σημερινά δεδομένα. Δεν γίνονται αυτά πράγματα, Νίκο. Πάμε. Εντάξει, μπορεί. Μπορεί να μην σε ενθουσιάζουν. Αν αύριο. Με συγχωρείς. Εγώ, κοίταξε, άμα μου λες με πιθανότητες του 0,1%, να σου πω ναι, ρε, Νίκο, είναι και αυτό μέσα στο στατιστικό. Όχι. Εγώ τεκμηριωμένα λοιπόν, θα σου το πω. Εντάξει, όχι, θα σου το πω. Όχι, θα σου το πω. Δεν γίνεται. Το λέω μέχρι σήμερα, διότι, ας πούμε, ο Γιώργος Οδέδες δεν έχει ανακοινώσει ούτε έναν υποψήφιο. Αν αύριο ο Γιώργος Οδέδες παρουσιάσει τα ψηφοδέλτιά του. Ναι. Α, εντάξει. Κάτσε ντε. Εντάξει. Ναι, είμαι σαφής. Υπό τις συνθήκες αυτές ότι έχουμε δύο ανθρώπους. Εντάξει. Είμαι σαφής. Ναι, ναι. Ο κύριος Νίκας. Έτσι μπορώ μερικώς να το αποδεχτώ. Και λέω, μέχρι σήμερα με ό,τι συμβαίνει, έτσι όπως έχει η κατάσταση, μου δίνει αυτή την λοιπόν, εντύπωση. Πάμε στην πατρίδα σου και πάλι. Εγγένεια, τι θέλεις να πούμε. Εγγένεια του Μεγάρου Μουσικής. Όχι, θες τα δύσκολα εγώ να σου λέω τώρα. Ναι ρε παιδί μου. Ναι, στην κοπή της πίτας είπαμε τι έγινε. Στο Μέγαρο όμως είδαμε να λείπει ο πρώην Πρωθυπουργός. Σημαίνει αυτό κάτι γιατί η πλευρά, να το πούμε απλά, Πελοποννήσι των φίλων του νυν Περιφερειάρχη του κυρίου Τατούλη, λέει παντού ότι υπάρχει θέμα επικοινωνίας και στήριξης μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού και του υποψηφίου για Περιφερειάρχη και συμπατριώτη του Παναγιώτη του Νίκα. Εγώ δεν τα έχω ακούσει. Τελευταία... Αυτά που λες, εσύ τα λες. Ναι, δεν μπορώ να πει βέβαια. Κάτι που λες δεν σε διαψεύδω. Ναι, απλά δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό που λες. Και μετά πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ο κύριος Νίκας, πρόσφατα που τον ρώτησα εγώ, μου διασαφήνισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια αρνητική εικόνα, ίσα-ίσα, η σχέση του κυρίου Νίκα με τον πρώην Πρωθυπουργό είναι οι καλύτερες, τουλάχιστον το τελευταίο 1,5 χρόνο και η λογική αυτό λέει, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι έναν άνθρωπο που δεν τον στήριζε ο Αντώνης ο Σαμαράς θα τον κατέβαζε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για υποψήφιο Περιφερειάρχη και επιπλέον βάζω και ένα ακόμα αστερίσκο ότι εάν χαθεί η Περιφέρεια και έχουμε παράδειγμα Περιφερειάρχη είτε τον κύριο Δέδε είτε τον κύριο Τατούλη και πάλι, σίγουρα θα χρεωθεί και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Όχι. Αυτή την ήττα. Όχι. Η προσωπική μου άποψη. Σ' ακούω τώρα πρώτον για αυτά που είπα, άποψη. Γιατί δεν πήγε ο Αντώνης ο Σαμαράς, τι λένε οι πληροφορίες. Πρώτα πρέπει να σου πω το εξής, ότι δυστυχώς αυτό το ατύχημα που στέρισε τη ζωή σε τρεις γυναίκες το βράδυ της Δευτέρας Φεβρουαρίου, της Παπαντής, επισκίασε πολλά άλλα θέματα. Δυστυχώς, τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των ανθρώπων. Φυσικά. Όμως, Θήμιο, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχει ευθύνη ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο Αντώνης ο Σαμαράς έκανε ό,τι μπορούσε από τη στιγμή που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης αποφάσισε να αλλάξει την αρχική του πρόθεση, τα έχουμε πει εδώ, που ήταν ότι τον κύριο Νίκα τον ήθελε στο ψηφοδέλτιο για τις εθνικές εκλογές, μετά για κάποιους λόγους τον αποφάσισε να κατέβει με χρήσμα, όπως έδωσε σε όλους τους περιφερειάρχες στην Ελλάδα και στις 13 περιφέρειες, στον κύριο Νίκα. Ο κύριος Σαμαράς έκανε το πρώτο βήμα συμφιλίωσης, κατέβηκε στην Καλαμάτα, συναντήθηκε στην πλατεία με τον κύριο Νίκα και από εκεί και πέρα έχει αναλάβει ο κύριος Αβγενάκης να κάνει τις διαδικασίες. Καμία ευθύνη δεν έχει ο Αντώνης ο Σαμαράς σε όλα αυτά. Είχαμε όμως, αν θυμάσαι... Στην κοπή της πίτας γιατί δεν πήγε. Στην κοπή της πίτας πήγε. Στα εγγένεια του... Δεν πήγε ούτε στη Λιτανία το πρωί. Πήγε μόνο ο Βορύδης και η Ασημακοπούλου, η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Υπήρχε κάποιο θέμα που δεν πήγε ή απλά όχι, ο άνθρωπος... επισήμως αδιαθέτησε. Μάλιστα. Όμως, μετά τις... από αυτά που κατάλαβε ο κύριος Βορύδης και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, mm-hmm. δεν πήγαν
ούτε το μεσημέρι στα εγγένεια του μεγάλου χορού της Καλαμάτας. Της Καλαμάτας, ούτε στο γεύμα που παρέθεσε ο Δήμαρχος, όπως συνηθίζεται την ημέρα της Παπαντής, και φυσικά ούτε το βράδυ στην συναυλία που δόθηκε στο Μέγαρο Χορού και στις όλες εκδηλώσεις. Δεν θέλω να υποθέσω ότι υπήρχε κάποιο πολιτικό κίνητρο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο κύριος Σαμαράς, σου είπα, έφυγε μετά την κοπή της πίτας, δεν παραβρέθηκε. Άλλωστε, σου θυμίζω ότι πολύ πριν την ημέρα αυτή είχαμε εδώ συζητήσει και είχα προβλέψει ότι δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς στις εκδηλώσεις αυτές. Διότι εγώ είχα πει τότε ότι επειδή ήταν ο κύριος Παυλόπουλος, που ο κύριος Νίκας έχει μία φιλική σχέση, άλλωστε ήταν συμμαθητές νομίζω με τον κύριο Παυλόπουλο, κάθε φορά που είναι της Παπαντής και έρχεται, γιατί πάντα έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη γιορτή της Παναγίας της Παπαντής του Σωτήρος, στην Καλαμάτα, το συνδυάζει τα τελευταία χρόνια και με κάποια εκδήλωση να κόψει μια κορτέλα, ένα άγαλμα. Δυστυχώς για τον Αντώνη τον Σαμαρά δεν έχει δώσει ούτε ένα κλειδί, ούτε μια τιμητική αυτή, τόσα χρόνια που ήταν δήμαρχος. Αλλά δεν έχει Να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πάντως εγώ επιμένω, Νίκο, ότι οποιαδήποτε αστοχία εκλογική του κυρίου Νίκα θα είναι και ευθύνη. Καμία ευθύνη. Στο λέω από τώρα. Καμία ευθύνη. Πάμε. Ανέλαβε το κόμμα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς έκανε την, θες να σου πω, υπέρβασή του. Όχι. Πήγε το καλοκαίρι, όχι, τα θύματα δείχνες εδώ. Αυτό. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι. Μην πιάνουμε έτσι. Προσωπική μου άποψη. Προσωπική μου άποψη. Θα είναι ευθύνη του Αυγενάκη, του Βορύδη, του Άδωνη, αυτών. Άκουσε τώρα. Δεν είναι. Δεν έκανε ο Αντώνης. Την άποψή μου για τον Άδωνη την ξέρεις. Όχι, αυτή είναι στο κόμμα. Εντάξει. Δεν είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ήρθαν τα άγρια, διώξε τα ημέρα. Λοιπόν, πάμε. Βουλή, μετακινήσεις, παρετήσεις βουλευτών, αλλαγές επιτροπών, διάλυση κομμάτων. Σήμερα ακούσαμε ότι 6 θα προσθεθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και με αυτά να κλείσουμε από τη μια μεριά. Και από την άλλη πλευρά έχει πέσει τέτοιο τρολάρισμα στον Παπαχριστόπουλο και στην Κουντουρά και σε κανένα δυο άλλους, που εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, η κατάσταση για μένα δεν είναι και δεν γίνεται με το να κάνουμε χιούμορ ή να κάνουμε τρολ. Η διαδικασία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τόσο δεμένοι είναι ορισμένοι με τις καρέκλες, είναι τόσο σημαντικό ή πιστεύει κανένας από αυτούς ότι ο κόσμος δεν θα ψηφίσει, ας πούμε, έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσει τον Νίκο τον Παπά, ξέρω εγώ, και θα ψηφίσει τον Παπαχριστόπουλο στη Β' Αθηνών ή στη Β' Πειραιώς που κατεβαίνουν. Θύμιο, πράγματι γίνεται ένα αλαλούμ στην Βουλή. Δεν εντάχθηκαν αυτοί οι έξυπνες. Θα χρησιμοποιήσω τους όρους που συζητούνται από τους ίδιους. Συντάχθηκαν, δεν εντάχθηκαν. Ναι, συντάχθηκαν. Μην τρολάρεις εσύ εμένα. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, δεν τρολάρεις. Γιατί και αυτό που λέω εγώ είναι ένα είδος τρολαρίσματος, αλλά δεν έχει ευθύνη. Ναι. Όμως, κοίταξε να πεις. Δεν είναι έτσι αστεία όπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να παρουσιάζει το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους που έχουν δώσει την στήριξη αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Εγώ το βλέπω με μια διαφορετική οπτική γωνία. Για τον δε κύριο Παπαχριστόπουλο τα λέγαμε πριν 15 μέρες, που σου λέγα κάτσε, δεν είναι, και διαχωρίσαμε, για να σου κάνω και το χατήρι τότε, σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, την προσωπικότητα, με την ιατρική του διάσταση, με την πολιτική. Σωστό. Έτσι. Ως πολιτικό, εγώ δεν έχω την καλύτερη των εντυπώσεων. Έχει αλλάξει πολλά κόμματα, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό κατά τη γνώμη μου, να αλλάζεις κόμματα, και ο κύριος Βορύδης είχε αλλάξει και πάρα πολύ. Αλλά όμως, η κυρία Κουντουρά, τι έκανε, όταν 4 χρόνια την έχει
ο Καμένος Υπουργό Τουρισμού είναι με τις καλύτερες βαθμολογίες από τους υπουργούς. Δεν κατάλαβα γιατί, επειδή αποφάσισε ο κύριος Καμένος να τα σπάσει, έστω για τις πρέσπες, δεν έχει σημασία, να αλλοιωθεί αυτή η κυβερνητική θετική πορεία. Ύστερα, να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να λένε όλοι ότι οι βουλευτές δεν έχουν ελεύθερη βούληση. Πού στείλανε την επιστολή στον κύριο Βούτση και του λένε, τα εξηγήσανε βέβαια και ο καθένας την επιστολή του, αλλά βγήκε μια γενική εικόνα ότι δεν έχουν ελεύθερη βούληση. Μα ποια ελεύθερη βούληση? Όταν θέτει ένα κόμμα πειθαρχία για να ψηφίσουν κάτι, δεν ρωτάνε τότε, δεν ισχύει η ελεύθερη βούληση του βουλευτή? Όχι. Γιατί το κάνουν τα κόμματα και λέει κομματική, πειθαρχία ναι, να ψηφίσετε. Ναι. Δηλαδή δεν έχεις βούληση, δεν έχεις βούληση. Αν δεν το επιτρέπω εγώ. Ναι, αυτά πρέπει να τα επισημάνω. Εγώ τουλάχιστον και όποιος τηλεθεατής θέλει ας συμφωνήσει ή να μην συμφωνήσει. Ύστερα, εδώ έχουν αλλάξει οι Θήμιο. Βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό ιδεολογικό σημείο αντικατάστασης των μέχρι τώρα που ξέραμε. Κομμάτων δεν φαίνεται. Πάμε δεν είναι. Υπάρχει μια διαφορετική πλέον ιδεολογική πολιτική. Θυμάσαι και κάποτε τι λέγαμε. Η καρέκλα είναι ευρενικό τώρα. Μην το απλοποιείς. Για μένα. Όχι, καλά, μην το απλοποιείς. Όχι, δεν θέλω να το απλοποιήσουμε. Κάποτε άλλο λέγαμε είμαι και Πασόκ και τέλος. Και έλεγε το Πασόκ, βάζω δήμαρχο, βάζω περιφερειάρχη, βάζω εκείνο. Έλεγε ο άλλος είμαι Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουν αυτά έχουν αλλάξει. Εντάξει. Χτίζεται μια διαφορετική πορεία. Δεν μας έβαλε μια. Θες να σου πω κάτι. Σήμερα είχε ένα άρθρο ο Πέτρος Τατούλης που έχει δημοσιευτεί στην Αθήνα σε διάφορα μεγάλα sites, το NGR. Μιλάει για κυβερνητική βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή έχουν πάψει να είναι οι εξουσίες στο διαχωρισμό που το Σύνταγμα επιβάλλει, δηλαδή η εκτελεστική από την νομοθετική εξουσία, και έχει γίνει μια κυβερνητική βουλή. Αυτό δεν λέω κι εγώ, αλλά μα κολλήσουμε τις καρέκλες. Μα με συγχωρείς. Δηλαδή, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ωραία. Όταν λέμε κυβερνητική βουλή, είναι η κυβέρνηση, πάμε όλοι μαζί γιατί έχουμε την υπουργική εμένα καρέκλα. Εμένα γιατί είμαι εδώ να σχολιάζουμε ως φίλαθλοι, είμαι Παναθηναϊκός τέρμα, δεν υπάρχει άλλη ομάδα, ή να λέμε και να τα θετικά και τα αρνητικά, το τι συμβαίνει και να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Να γιατί ακολουθεί ο κύριος Πιπέρης με το Δελτίο Ειδήσεων. Και τι να του κάνουμε, μας περιμένει. Πάμε, όχι δεν έχει. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν και αυτό το θέμα με την διάλυση των κομμάτων και της αλληλοστηρίξης ανεξαρτήτων βουλευτών, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ, για μένα, Νίκο, για σένα μπορεί να είναι όλα αυτά που περιέγραψες, για μένα τους ενώνει η κυβερνησιμότητα. Και αν αυτό εννοούσε ο κύριος Τατούλης, θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ. Αν εννοούσε ότι έγινε μια κυβερνητική βουλή για να πάει μπροστά αυτά που σκέπτονται μερικοί, η ουσία ήταν ότι έχουν μπλέξει σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή την νομοθετική εξουσία με την εκτελεστική εξουσία. Λοιπόν, Νίκο Φλαώνα, έχω και κάτι άλλο να σου πω. Πολύ σύντομα. Όχι, που δεν έχει ακουστεί, να το πούμε. Πολύ σύντομα, ναι. Λοιπόν, άκουσε να δει, επειδή έθεσες το θέμα, το έθεσες αλλά δεν μ' άφησες να πω, τις μετακινήσεις και όλα αυτά που γίνονται. Ξέρεις, θα γίνουν και άλλες μετακινήσεις, ανακατατάξεις. Εάν και εφόσον... Στη Βουλή λες. Στη Βουλή. Θα φτιαχτεί άλλος σχηματισμός πολιτικός. Όχι. Τον ανεξαρτήτων. Όχι. Θα το δούμε και αυτό. Καινούργοι βουλευτές. Ναι, πώς. Πώς. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβρη, καλά, ναι, σημαίνει το Μάιο σίγουρα γίνονται οι ευρωεκλογές. 35 μέρες πριν, δηλαδή στις 20 Ιουλίου... Αλλάζουν οι βουλευτές με τους ευρωβουλευτές. Πρέπει να παραιτηθούν αυτοί που ήδη έχουν ανακοινωθεί, γι' αυτούς θα σου πω, που ήδη έχουν ανακοινωθεί ως ευρωβουλευτές. Μάλιστα. Στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή,
Έχει ανακοινωθεί ο Μεϊμαράκης. Έρχεται. Όχι, θα σου πω και ποιοι έρχονται. Ναι. Να πούμε και κάτι να ακούσουν οι τηλεθέτες. Ναι. Φεύγει ο Μεϊμαράκης, έρχεται ο Ντινόπουλος. Ο Αργύρης ο Ντινόπουλος, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος δήμαρχος ξανά στα Βρυλίσια. Απελπίστηκε με την πολιτική. Την κυρία Σιμακοπούλου θα την αντικαταστήσει η κυρία Ζωή Ράπτη. Ναι. Είναι και η κυρία Μάρκου. Πρόσεξε εδώ, να δεις τώρα τι μπερδεματά γίνεται. Η κυρία Μάρκου είχε εκλεγεί με το ποτάμι, άσχετα αν πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Άρα θα την αντικαταστήσει με την παρέτησή της ο κύριος Νεφούλης. Το βλέπω καλά. Ναι, Νιφούδης. Ο Νίκος Νιφούδης. Ποιος τον ξέρει τη μάνα του. Δεν έχει σημασία για η κυρία Μάρκο που λέγεται στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτή που τον έβγαλαν δεύτερο στο ποτάμι, το ξέρουν. Άρα λοιπόν φτιάχνεται και μία ομάδα καινούργιων βουλευτών που θα είναι πολύ λίγο. Πότε να πω και κάτι άλλο που θα ενδιαφέρει τους τηλεθεατές. Ενδιαφέρει πότε θα παραιτηθούν αυτοί, όταν εκλεγούνε. Όχι. Πότε. Στις 35 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Α, μπράβο. Άρα 20, ο κύριος Ντινόπουλος θα είναι... 20 Απρίλη. Ωραία. Άρα ο κύριος Ντινόπουλος θα είναι... Θα είναι βουλευτής. Για ένα μήνα περίπου. Και υποψήφιος δήμαρχος. Αν γίνει το Σεπτέμβρη... Εκτός αν παραιτηθεί και πάει ο επόμενος. Μάλιστα. Ωραία. Όμως... Πώς είναι, συνομικά, είναι γνωστό ότι θα είναι και ο κύριος Κουρούμπλης από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αν παραιτηθεί ο κύριος Κουρούμπλης, αναλαμβάνει ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος όμως είναι στην ομάδα του Κοντζιά, στο Πράτο. Έχεις δίκιο, ναι. Οπότε, έχει ένα ενδιαφέρον η πορεία μας. Μήπως κοντάψουν και εκεί, γι' αυτό λέμε το 26 Μαΐου θα έχουμε και βουλευτικές, Νίκο. Δεν ξέρω. Εγώ λέω, εάν γίνουν έτσι όπως... Λοιπόν, πολύ σημαντικό και αυτό, Νίκο, που παραλίγο να μην σε αφήσω να το πεις. Ναι, να λέμε και κάτι σωστά, καινούριο, γιατί σωστά, τα άλλα τα ακούνε... Σωστά, δεν τα έχουν... αυτό που είπες δεν το έχουμε ακούσει σίγουρα. Εγώ ακούω συνέχεια, δεν το έχω ακούσει τις τελευταίες 5 μέρες. Λοιπόν, Νίκο, εδώ φτάσαμε στο τέλος, ένα ακόμα σήμερα η Πελοπόννησος. Να σε ευχαριστήσω που και πάλι ήσουν εδώ. Θα σε έχουμε πάλι την Παρασκευή. Πελοποννήσια αρκετά σας σημαντικά, σας είπαμε. Και εγώ και ο Νίκος ο Φλαούνας και οι προηγούμενοι καλεσμένοι και η μεγάλη αποκάλυψη που θα συνεχιστεί την Πέμπτη με την έρευνα όλη αυτή τη βρωμιά που έχει βγει εκεί που περνάει ο δρόμος από το Βολχαϊκό και ανεβαίνει προς το Σουλινάρι. Θα βγουν πολλά από αυτή την ιστορία, έτσι, διότι όντως αυτή η ιστορία βρωμάει. Όταν λέμε βρωμάει, βρωμάει. Λοιπόν, και κάποιοι που κατά καιρούς κάνουν τα κοκόρια, καλό είναι να καταλάβουν ότι το Σούπερ κάνει και έρευνα και ξέρει να την κάνει στα 32 χρόνια που υπογράφει ένα σωρό χιλιάδες ρεπορτάζ που έχει κάνει και για μας και για τα αθηναϊκά κανάλια. Ένα ακόμα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες οι οποίοι δούλεψαν για αυτό το ρεπορτάζ και θα δουλέψουν, τον Θεοδόση τον Πιπέρη και τους τεχνικούς που επιμελούνται ορισμένα ρεπορτάζ που δίνονται κατά παραγγελία για να πραγματοποιούνται με συνθήκες, καταλαβαίνετε, όχι σαν αυτές που κάνουμε το ελεύθερο ρεπορτάζ. Θέλουν πολλή δουλειά αυτά τα πράγματα, θέλουν υπηρεσίες, θέλουν όλα αυτά. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μου δίνει και την τελευταία είδηση δίπλα μου ο Νίκος Φλαούνας πριν φύγει. 15 Φλεβάρι υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ξέρω για αυτή την Παρασκευή. Ο Νίκος μου λέει το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα έχουν βγει όλοι οι υποψήφοι και θα έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια. Άρα θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τα ονόματα όλων αυτών που αγωνιούν και αυτοί αλλά και οι ψηφοφόροι τους και να ξεκαθαρίσει και το κάθε πράγμα να πάει στη θέση του. Είτε αυτό λέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, κάποιοι που τώρα λένε είμαι μέσα στο ψηφοδέλτιο, είτε περιφερειακοί σύμβουλοι. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας, μακριά από εμάς οι κακοί άνθρωποι και όπως είπα και όταν ξεκίνησα, προσοχή, έχει αρχίσει και εδώ στην Κόρυθο και βρέχει πάρα πολύ ισχυρά. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα για την Πελοπόννησο, γιατί εδώ και λίγες ώρες δοκιμαζόμαστε από το επόμενο κύμα κακοκαιρίας. Αν δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, καλό είναι να μην μετακινηθείτε μέχρι αύριο το μεσημέρι, αν δεν είναι κάποια σημαντική ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς, ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την Πέμπτη, 7 παρατέταρτο, εδώ.